Καλό μήνα, φίλοι μου. 1η Απριλίου. Βγάλαμε τα κοντομάνικα. Πάμε στα αεροδρόμια να ξεκινήσουμε ένα βίντεο. Πηγαίνουμε στο χωριό Πλάτανος. Με έχουν προσκαλέσει για παραδοσιακά μπουρέκια. Δεν είναι άλλο βίντεο αυτό. Εμείς θα ξεκινήσουμε το αεροδρόμιο και θα πάμε μέχρι τον Πλάτανο. Πάμε που πάμε. Να μην σας δείξουμε τη διαδρομή. Θα τα πούμε στο δρόμο, φίλοι μου. Ξεκινάω τυπικά πάντα, αλλά να συστηθούμε γιατί κάποιος μπήκε πρώτη φορά στο βιντεάκι μου. Κάθομαι και βλέπω στο διαδίκτυο, μάλλον θα συστηθούμε και όλους. Κάθομαι και να συστηθούμε πρώτα. Για κάποιον που μπαίνει πρώτη φορά σε βίντεο μου, λέγομαι Άρης Κουσταντάρας, είμαι από τη Σάμο, από αυτό το νησί, γι' αυτό άλλωστε κάνω και βιντεάκια. Είμαι ευλογημένος που ζω σε αυτό το νησί. Να νησί με τα πλεονεκτήματά του, αλλά παρόλα αυτά όλα καλά. Ζούμε σε ένα υπέροχο περιβάλλον, φυσικό. Κάθε φορά που ξεκινάω ένα βίντεο λέω δεν θα μιλάω, θα κάνω μόνο διαδρομή. Κάποιος που μπαίνει πρώτη φορά σε ένα βίντεο μου, συνήθως μιλάω στα βίντεο μου και πολλές φορές έχω πει δεν θα μιλήσω, ρε παιδάκι μου, θα κάνω ένα βίντεο να μην μιλήσω, να δίνω μόνο περιγραφή όταν περνάμε από κάποιο χωριό, να δίνω κάποια στοιχεία και δεν μπορώ. Είναι η ταυτότητά μου, είναι ο χαρακτήρας μου, είναι αυτό σήμερα, παιδάκι μου. Εγώ μιλάω στα βίντεο μου, θα σας πω τώρα τι συμβαίνει. Ανακαλύπτω κάθε μέρα καταρχάς. Το ελληνικό YouTube τελικά έχει χιλιάδες κανάλια. Χιλιάδες, όταν λέμε χιλιάδες, χιλιάδες. Και μπορώ να πω ότι έχει και πολύ ποιοτικά κανάλια, πολύ ποιοτικότερα από μένα. Τώρα, ας πούμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Θα μπορούσα αυτό το βίντεο να το έγραφα με αυτή εδώ την κάμερα. Κοιτάξτε. Όπα. Έχει μπερδευτεί η κάμερα εδώ με τον καλωδιότοπο. Σας δείξω. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε με αυτή εδώ την κάμερα που είναι μια GoPro 10. Να έχεις ποιότητα, να έχεις εικόνα, να έχεις τι να μην έχεις, τα κέρατά σου τα δίφορα να έχεις. Αυτό το βιντεάκι λοιπόν, φίλοι μου, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, να φτιάξουμε λίγο την κάμερα. Θα περάσουμε τη χώρα και θα φτιάξουμε μετά την κάμερα. Να πούμε τώρα για τη χώρα όμως, Πρώτη ξένη αρχίσε να φαίνεται έξω, εξωτερική θερμοκρασία έχει 26 βαθμούς Κελσίου. Είναι η δεύτερη μέρα που έχει αλλάξει η ώρα. Αν κάποιος θέλει πραγματικά να με βρει και να με βοηθήσει, από όποια άποψη θέλετε, εδώ θα με βρει, σε αυτό το μαγαζί, πρωινές ώρες είμαι πάντα εδώ. Τεσσερισήμιση ώρα, κάτσε να βάλουμε το κρύο, να μπαίνει το κρύο μέσα, γιατί παιδιά θα πετάξω. 4,5 ώρα και έχω δώσει ραντεβού 5 ώρα στον Πλάτανο. Ας είμαι και 5 και 10, δεν τρέχει τίποτα, στην υγειά σας. Χώρα, περνάμε τη χώρα. Θα περάσουμε τα χωριά. Χώρα, οικισμό Γκιονιδών. Τι άλλο. Μαραδέι Πύργο και στα 23-24, στα 20 χιλιόμετρα, 22 χιλιόμετρα από εδώ θα στρίψουμε δεξιά για Πλάτανο. Μια φανταστική διαδρομή, όπως ανεβαίνεις προς τα πάνω και μπορεί να βάλω και... Όχι μόνο, δεν βάζω βαριά.
Δεν βάζω, βαριέμαι. Για κάποιον που με παρακολουθεί πάρα πολύ καιρό, παιδιά, με έχει κουράσει αφάνταστα το να μοντάρω υλικό, γιατί τα κάνω όλα μόνος μου, όλα τα πάντα. Θέλω να βγαίνει στο πιο απλό, πεθαίνεις. Τσακ, έκανες βίντεο, τα ανέβασες, τέλος. Βέβαια το ιδανικό είναι να βγαίνει 7 παρατέταρτο το πρωί, αν και τα καλύτερα μου βίντεο δεν ήταν προγραμματισμένα, ήταν απρογραμμάτιστα θα έλεγα. Κάποια ήταν προγραμματισμένα, κάποια ήταν προγραμμάτιστα. Σήμερα έψε 7 Απριλιά, 1η Απριλίου. Και σήμερα βγάλαμε το κοντομάνικα και δεν είναι ψέμα. Και μάλιστα δεν γράφουμε το καλό μου κινητό, γράφουμε ένα κινητό πολύ κακής ποιότητας και δεν με απασχολεί κιόλας. Εδώ έχει ένα ωραίο μελάδικο, το έχω κάνει βιντεάκι. Λοιπόν, για κάποιον που μπαίνει πρώτη φορά σε βιντεάκι μου, φίλοι μου, ξεκίνησα να κάνω βίντεο πριν 30 χρόνια. Σήμερα άκουσα κάτι ωραίο και θέλω να το μοιραστώ. Λέει, κάποιος λέει, εγώ λέει δεν δουλεύω, εργάζομαι. Η εργασία είναι η δημιουργία. Αυτό το είπε ο Treatment. Εδώ τι κάνανε, βγάλαν το κολονάκι από εδώ. Είναι ένας τύπος που έχει ένα κανάλι στο YouTube, αλλά έχει ανεβάσει πολύ καιρό βίντεο. Κινηματογραφία, επιχειρήσεις και διαφημιστικά, κάνει πολλά και διάφορα το παλικάρο, ωραίος είναι. Βέβαια είναι λίγο γκρινιάρες όταν βγαίνει έξω στο φαΐ ο τύπος, αλλά δεν πειράζει. Εγώ είμαι γκρινιάρες με τα, καμιά φορά με τα αρνητικά σχόλια, αλλά δεν θα ξαναγκρινιάξω. Το μόνο που με πειράζει είναι οι κριτές του πληκτρολογίου με ενοχλούν. Με ενοχλούν οι κριτές του πληκτρολογίου, πρώτον, και δεύτερον με ενοχλούν αυτοί που κρίνουν χωρίς να έχουν κάνει κάτι παρόμοιο. Δηλαδή κρίνουν από ζήλια. Έχω δημιουργήσει, σοβαρά μιλάω τώρα, δεν είναι ψέμα, 4.100 βίντεο ανεβασμένα στο YouTube και στα δύο κανάλια, και σε αυτό και στο Άρης Κωνσταντάρας. Σαμιώτς, δεν θυμάμαι να μου γράψει ένα θετικό σχόλιο. Σαμιώτς που να τον γνωρίζω, εδώ ψάμε. Αντιθέτως όμως, έχουν βρεθεί καμιά δεκαριά άτομα σε αυτά τα 5 χρόνια που έχουν γράψει μπαπαριά της. Εντάξει, δικαίωμα, όπως λέει και ο φίλος μου ο Χαλάσης, δίκιο λέει έχει και αυτός που το βλέπει, δίκιο έχει και αυτός που δεν το βλέπει, δίκιο λέει έχει και αυτός που το γράφει, και το αρνητικό και το, και το θετικό. Είχε και δύο ο φίλος μου ο Μιχάλης ο Φαλάρας, πέρασε μια νεκροφόρα τώρα, γιατί μιλήσαμε, το φτιάξε ένα βίντεο προχθές. Σας βάλω και κάτι τραγδάκι εδώ πέρα. Μετά τους γκιόνιδες, εδώ είναι γκιόνιδες. Εδώ φίλοι μου είναι οι γκιόνιδες. Αυτό εδώ, εδώ έχει παλιά το κλιμπί με ένα. Κάτω ωραίο. Εδώ έχει πιάσει μια φωτιά πέρας.
από εδώ πάει η Μαυρατζέ πάνω. Εδώ είναι το Λιοτρίβ Καψόπουλο. Εδώ ήταν παλιά ένα, ίσως το πιο σύγχρονο Λιοτρίβ, κάποτε τσάμου εδώ. Τέσσερις η ώρα το μεσημέρι, αποφάσισα να πω τι ώρα είναι τώρα. Η ώρα είναι 4:35. Εντάξει, μόνο θα πάμε και θα φτάσουμε και θα κάνουμε και ένα βιντεάκι έτσι στο χωριό που. Παραδέει φίλοι μου. Πιάσαμε και το δεύτερο χωριό μετά τη χώρα. Καταρχάς θα πούμε ότι πηγαίνουμε νοτιοδυτικά, κινούμαστε. Είμαστε, θα έλεγα,
στο κέντρο της νότιας ορεινάς, υψώματο καμιά 200 μέτρα. Δεν μπορούν να συνεχίσουν το έργο, δεν ξέρω γιατί, γιατί τόσο καιρό το έχουν ανοιχτό. Πόση ώρα έχουμε κάνει, κάπως. Μάλλον έχει ψηλή τάση ψηλά και να περνάνε κάτω από τη γη. Ετοιμάζεται σιγά σιγά όλα τα μαγαζιά. Εδώ το χωριό Μαραδέ έχει ένα φοβερό τύπο που φτιάχνει πύληνα. Θα έρθω να κάνω βίντεο, κάνω δίκη κούπα. Πληρωνώ. Θα πάμε να δείξουμε και το μαγαζί του. Είμαστε προτού το χωριό Πύργος. Ήθελα να πω, έχει πολλά κανάλια στο ελληνικό YouTube τα οποία ξεκινάνε, κάνε βιντεάκια, ξεκινάνε από ένα μέρος της Ελλάδος, ας πούμε, πάνε από Αθήνα, Θήβα, ξεκινάνε μια καλή ποιότητα κάμερα, μια απαλή μουσική από κάτω, διά στο πεντάλι που το κοιμάσαι, αν δεν... Ποια είναι η άποψή μου, ότι αν δεν ακούς να λέει ο άλλος κάτι, να έχει να σου πει κάτι, δεν το βλέπεις. Ας πούμε τώρα ανακάλυψε ένα τύπο που έχω κάνει εγγραφή στο κανάλι του στο YouTube, Αθήνα Ιωάννινα, σε πραγματικό χρόνο, 4 ώρες, δεν ξέρω, Ιωνία οδό, δεν ξέρω αν είναι, πραγματικός χρόνος, αν είναι γρήγορο, αν έχει κόψει κάτι, θα τον ερωτήσω τον άνθρωπο. Αλλά κάποια στιγμή θα κάτσω να το δω. Δεν ξέρω αν θα το δω μόνο κόμματο. Αλλά θέλω να το δω. Δύο όμορφα κορίτσια περπατάνε. Παιδιώτσες, έτσι ξέρω. Κουμαραδέ υπήρχε σε 1,5 χιλιόμετρο. Πύργος, το χωριό των Μελάδων, το περισσότερο μέλι παράγεται σε αυτό το χωριό. Της Σάμου, γύρω στα 900 με 1000 τόνι μέλι παράγεται. Μικρή, μεγάλη, όλοι βγάζουν μέλι, εκτός την ορεινή μέλισσα.
Ο φίλος μου ο Στέλιος, ο άλλος δεν τον ξέρω. Από εδώ σταματάω και παίρνω καφέ συνήθως. Αλλά τώρα επειδή έχω καθυστερήσει λίγα και θέλω να είμαι σωστός στην ώρα μου, τώρα να αργήσει 5 λεπτά, δεν τρέχει τίποτα. Έχω 16 λεπτά να φτάσω Πλάτανο. Το να αργήσω 5-10 λεπτά δεν θα μπει η κοπέλα τίποτα. Μεγαλώνει και η μέρα τώρα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και τα λέμε μετά το τραγούδι. Δήμο Ανατολική Σάμμο. Καλώς ήρθατε στη Δυτική Σάμμο, φίλοι μου. Η Σάμμος έχει σύνορα, έχει Ανατολική και Δυτική Σάμμο. Είμαστε δύο δήμοι. Αν εξαιρέσω τους δύο προηγούμενοι δημάρχοι, τα μην λέμε ονόματα και τις διαφημίζουμε κιόλας, που ένας έκανε μήνυση στον άλλον, δεν θυμάμαι για ποιο λόγο. Τον θυμάμαι, αλλά δεν θέλω να τον πω. Αυτοί οι δύο καινούργοι δημάρχοι που έχουν αναλάβει,
θεωρώ ότι ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Ειδικά ο δήμαρχος Δυτικής Άμμου, ο κύριος Παπαθεοφάνιας, είναι κόσμημα για τη σαμιακή κοινωνία. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ορκιστεί 7 φορές. Έχει ορκιστεί 7 φορές. Έχει 7 θητείες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τεράστια εμπειρία. Κάποτε ένας πριν πολλά χρόνια, μπορεί να είναι και 20 χρόνια, ένας τέλειος μιας εταιρείας, μια μεγάλη εταιρεία, που συνεργαζόμασταν στο μαγαζί και συζητάγαμε περί προσωπικού. Μου λέει, εγώ βλέπω κάθε μέρα 2, 3, 5, 10, 20 βιογραφικά, γιατί πρέπει να προσλάβω κάποια στιγμή κάποιους ανθρώπους και παίρνω και συνεντεύξεις. Μου λέει, αν είχες 5 βιογραφικά και ο ένας, ας πούμε, ήταν καινούριος, ο άλλος είχε δουλέψει σε 2 δουλειές, ο άλλος είχε δουλέψει σε 3 φορές, ένας άλλος σε 4 δουλειές και κάποιος άλλος είχε αποτύχει 5 δουλειές, 5 φορές από κάποιες δουλειές, είχε αποτύχει όμως, ποιον νομίζω ότι θα επέλεγα? Λέω, κάποιον καινούριο ή κάποιον που έχει αποτύχει τις λιγότερες φορές? Εγώ θα επέλεγα αυτόν που έχει αποτύχει 5 φορές. Πρώτον, γιατί έχει εμπειρία, και δεύτερον, γιατί θα βάλει στοίχημα με τον εαυτό του ότι δεν θέλει να αποτύχει 6η φορά. Εκτός αν μου τον συστήσουν από κάπου, πάρω τα τηλέφωνα που πρέπει να πάρω και μου πούνε ότι ή έκλεψε αποδεδειγμένα ή έκανε κάποια πράξη η οποία δεν είναι πολύ σωστή. Αλλά μου λέει, σε πολύ πολιτισμένα κράτη, μου λέει, τώρα αυτή ήταν η άποψη, δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ. Έχει πάρα πάρα πολύ ήλιο αυτή τη στιγμή, ο ήλιος είναι ψηλά, έχουμε πάνω από 2 ώρες κινηματογραφικά. Όταν είχα έρθει πριν 20 μέρες εδώ στο Νεοχώρι, το βιντεάκι αυτό το ήταν 200-300 ανθρώπους, θυμάμαι, ίσως και παραπάνω. Αλλά εκείνο το βίντεο είχα περπατήσει και μέσα στο χωριό. Στην περιοχή Νταμάρια, η ώρα είναι 5 παρά 7 λεπτά, πιστεύω σε 10-12 λεπτά και 14 βαριά θα είμαστε πάνω στο χωριό, στον Πλάτανο. Δεν θέλω να βάλω όλο τραγουδάκι. Ανοίγουν οι βερικοκές, ροδακινιές, αμυγδαλιές. Μαθία θα είναι ωραία τώρα. Δεν το καθαρίσει. Ναι. Μα είναι καθαρά, δεν πιάνει και εύκολα φωτιά. Θα μπορούσα να το φαρδένα λίγο.
καθαρίσει προς τα πέρα. Έχουν κόπει στον δρόμο. Δέντρα πάνω από τον δρόμο εδώ. Το έχει κορμί δεξιά από μένα. Ρε μπράβο, δουλειές που κάνανε. Λαμπρά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εδώ έπεσε πολύ δουλειά. Το κλαδέψαν τα δεντράκια. Μπράβο. Πρέπει κιόλα αριστερά, δεξιά. Έχουν και εκεί γραμμούλε. Τι λε τώρα. Για κάποιον που έχει κάτσει μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο, να πω ότι ο λόγο που κάνω αυτό το βίντεο είναι να το δουν 5-10 άνθρωποι σωστά. Συγγνώμη, γιατί είμαι και φαγωμένο. Έφαγα σουτσουκάκι με ριζάκι. Πολύ ωραία. Για να το δουν 5-10 άνθρωποι σωστά, να θυμηθούν πως είναι η διαδρομή για το χωριό τους. Αν κάποιος θέλει να το αεροδρόμιο να φτάσει πάνω στον πλάτανο, αυτός είναι ο λόγος. Δεν έχω πετρέλαιο. Ξέχασα να βάλω. Πόσα χιλιόμετράκια έχει. Α, έχουμε 326 χιλιόμετρα. Έχουμε το 1 τέταρτο. Μπορεί άμα τελειώσω κατέβω στο Καρλόβας και μετά. Λοιπόν, στρίβουμε. 3 χιλιόμετρα είναι ο πλάτανος. Άλλα 3 υπέροχα χιλιόμετράκια. Κοιτάξτε ομορφιά. Μάλλον φυσάει από εδώ και γέρνει προς τα αριστερά τα δέντρα. Δηλαδή άπνια όμως σήμερα.
το χωριό Πλάτανος που πηγαίνουμε έχει ομάδα μπελουργών. Όλο αμπελώνεις είναι το προς τα πάνω. Ανοίγαν τα κλίματα σιγά σιγά. Μπορεί να σταματήσω σε κάποια αμπελά και σας τα δείξω. Έχει να ανοίξει τα κλίματα. 1η Μαΐου. Καλά, έχει πέσει τρελό ράντισμα. Είναι που έχουν κάνει 5-10 εργάκια εδώ, ωραία. Έχουν φτιάξει κάτι πετουδάκι εδώ. Μπράβο, άνθρωποι. Και μάλιστα έμαθα ότι φτιάχνει και τον περιφερειακό σιγά σιγά τώρα. Πλατανιώτικο νερό. Και μια ωραία βρεις μέσα, σας συνεδείξω. Αλλιώς σκεφτόμουν να το κάνω, αλλιώς θα το κάνω το βίντεο τελικά. Ο Πλάτανος, θα έλεγα, είναι ένα χωριό μεσαίου υψομέτρου, γύρω στα 400 μέτρα υψόμετρο, έχει μια 500 κατοίκους. Θα έλεγα είναι ένα από τα πιο προοδευμένα χωριά νομούσα μου, ένα στα 5-10 πιο προοδευμένα χωριά νομούσα μου, ανθρώποι πολύ δραστήριοι, σας είπαμε τον δικό τους με την ομάδα μπελουργών που βγάζουν, παράγουν και βγάζουν και το δικό τους κρασί από εδώ πέρα που θα πηγαίνει ο περιφερειακός, θα τον φτιάξαν τώρα λέει. Κάτι τέτοιο έμαθα. Τώρα που το έμαθα, μην με ρωτάτε, κάτι άκουσα ότι είχαν ένα πρόβλημα χρόνιο οι άνθρωποι και είναι σε καλό δρόμο.
κερκίδα του χωριού νομίζω ότι θέλει λίγο βελτίωση, μπορεί να κρατάνε για ρετρό. Εδώ έχει ένα πάρκινγκ στην είσοδο του χωριού. Υνοποιητικός συνεταιρισμός Λατάνο. Άλλη έχουν ομάδα μπελουργών πλέον. Και αυτό να περνάνε τα μάξα μέσα από το χωριό τώρα, κακά τα ψέματα, αλλά τι να κάνουμε. Η πλατεία επισκευάζεται. Τι κάνουμε, είμαστε καλά? Yeah. Πώς λέγεσαι? Κάνε δουλίτσες εδώ. Κάνε δουλίτσες. Αρμολογάνε, βάζουνε πέτρες, έχει τουριστικά μαγαζάκια. Ωραίες δουλίτσες κάνουνε. Κάνουν ωραίες δουλίτσες. Κάνουν ένα βιντεάκι. Γιατί? Γενικά το πλατεία. Είμαστε συνωνυμία. Εδώ πάνε το γραφείο της κοινότητας, ε. Ναι. Δεν το έχω προσέξει ποτέ. Πρόεδρος ποιος είναι τώρα? Καινούργιος πρέπει να είναι. Λοιπόν φίλοι μου, εγώ θα πάω μέσα στο Λεόν να κάνω δουλίτσα, γιατί θα κάνω μπουρέκι όπως σας είπα, άλλο βιντεάκι, και μετά θα περπατήσω και το χωριό. Θα λέμε σε επόμενο βίντεο. Να σας ευχαριστήσω που κάτσατε μέχρι το τέλος. Ένα like, ένα σχόλιο από κάτω. Κοινοποιήστε το βίντεο αν θέλετε σε κάποιο γνωστό σας. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο, φίλοι μου.